του Άμπολα Σπορ, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας είναι και πάλι κοντά σας. Λοιπόν, σήμερα θα ασχοληθούμε με το πρωτάθλημα της Εψανά. Έχουμε τους δύο πρώτους στο δεύτερον όμιλο της Α Εψανά. Την Τριγλία Ραφήνας και τον Άρη Βούλας. Λοιπόν, μαζί μας έχουμε τον προπονητή της Τριγλίας Ραφήνας, τον Γιώργο Παπακωστούλη. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και τον προπονητή του Άρη Βούλας, τον Τάσο Τασιόπουλο. Τάσο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, η Τριγλία Ραφήνας είναι αίτητη στο πρωτάθλημα. Έχει 9 νίκες, 27 βαθμούς, βρίσκεται στην πρώτη θέση. Ακολουθεί ο Άρης Βούλας με 22 βαθμούς. Έχει 7 νίκες, μία ισοπαλία, μία ήττα. Στην τρίτη θέση είναι ο Ολυμπιακός Αγίου Στεφάνου με 18 βαθμούς και μετά ο Θησέας Νέας Μάκρης με 15 βαθμούς. Λοιπόν, Γιώργο, αίτητη. 9 νίκες μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα. Νομίζω ότι ξεκινήσαμε από την αρχή της προετοιμασίας, μετά από πάρα πολύ αποσύς. Είχαμε σαν στόχο στην αρχή, επειδή είμαστε μια καινούργια ομάδα, όπως έχω ξαναπεί, να ξεκινήσουμε την προετοιμασία μας χωρίς να έχουμε προβλήματα τραυματισμών μετά τον τόσο καιρό από εκεί. Να φτιάξουμε μια ομάδα η οποία θα είναι ομάδα με όλη τη σημασία της λέξης, που να ξέρει τι θέλει μέσα στο γήπεδο, να είναι συμπαγής, αλλά και παράλληλα να αποδίδει και ελκυστικό και επιθετικό ποδόσφαιρο. Θέλουμε να χαρούμε πρώτα απ' όλους εμείς αυτό το οποίο κάνουμε. Τα παιδιά δουλεύουν πάρα πολύ από την αρχή της προετοιμασίας μέχρι σήμερα. Νομίζω ότι δικαιούνται τους καρπούς αυτούς που έχουμε μέχρι στιγμής. Μερικά η δουλειά είναι πάρα πολύ σκληρή, είναι επίμονη και από εκεί και πέρα τα παιδιά τα αποκρίνονται σε αυτά τα οποία ζητήσαμε. Πάνω απ' όλα γίναμε οικογένεια. Θέλαμε να βάλουμε ο καθένας το εγώ του κάτω από το εμείς, μάλλον έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε την ομάδα που θέλουμε, και νομίζω ότι τα έχουμε καταφέρει. Τάσο, εσείς είστε στη δεύτερη θέση, έχετε μία ήττα στα τελευταία λεπτά από την Τριγλία Ραφήνας, μία ισοπαλία και τα υπόλοιπα μάτς τα έχετε κερδίσει. Ναι, είμαστε σε μια ομάδα που φέτος είναι η τρίτη χρονιά που δουλεύουμε. Ξεκινήσαμε την πρώτη χρονιά με μια πολύ μεγάλη επιτυχία για την ομάδα, πρώτη φορά στο τελικό του κυπέλλου Εψανά. Τη δεύτερη χρονιά για πρώτη ιστορία μπήκε στη δεύτερη θέση. Και φέτος συνεχίζουμε αυτή την πορεία που ξεκινήσαμε το ίδιο χρόνια, την τρίτη χρονιά αυτή, χωρίς να αλλάξουμε το πλάνο μας, που είναι ένα πλάνο το οποίο στηρίζεται σε υγιείς βάσεις, στηρίζεται σε πολλά νεαρά παιδιά, στηρίζεται σε πολλά παιδιά από τις ακαδημίες μας. Και αυτό είναι και το πιο βασικό και αυτό είναι το οποίο πρεσβεύουμε και όπου μας βγάλει αυτό. Γιώργο, ήταν έκπληξη για μας ο αποκλεισμός σας από το κύπελλο, ή ήταν από την δόξα Αγίας Άννας? Κοιτάξτε, το ποδόσφαιρο δεν παίζουμε μόνοι μας. Από τη στιγμή που κάναμε τις φάσεις τις οποίες έπρεπε να έχουμε τελειώσει, ο αντίπαλος βρήκε μια ευκαιρία, έκανε τον γκολ και νομίζω ο θεσμός του κυπέλλου είναι τέτοιος που κρύβει εκπλήξεις. Από εκεί πέρα όμως δεν μείναμε σε αυτό, γιατί ήταν ουσιαστικά επίσημο της ομάδος. Ίσα-ίσα μας έδωσε περισσότερο, να πω, δύναμη, κουράγιο και περισσότερη επιμονή σε αυτό το οποίο θέλαμε να παρουσιάσουμε κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Και νομίζω ότι το επόμενο κιόλας παιχνίδι που ήταν εκτός έδρας με το Κοροπή, η πρώτη αγωνιστική, δείξαμε όντως μια ομάδα η οποία θέλει να είναι πάρα πολύ σκληρή και να μην μένει σε κάποιο αποτέλεσμα. Είτε είναι η ήττα, είτε όπως είμαστε τώρα στις νίκες. Έχουμε πει ότι το ένα παιχνίδι που τελειώνει εκείνη τη στιγμή και από την επόμενη μέρα κοιτάμε το επόμενο. Εμείς αυτό το οποίο κάναμε μετά την ήττα με την Αγία Άννα είναι να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο Τα δείγματα μέχρι το παιχνίδι του Κυπέλλου σε όλα τα φιλικά ήταν πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ θετικά από όλα τα παιδιά. Από εκεί και πέρα δεν μπορούσαμε να μείνουμε, δεν θα θέλαμε να μείνουμε κιόλας σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα, γιατί μάλλον θα χάναμε το δάσος. Επιλέξαμε να είμαστε συνειδητοποιημένοι πάνω απ' όλα σε αυτό το οποίο κάνουμε, να είμαστε ταπεινοί, με κύριο στόχο τη δουλειά και την εξέλιξη την καθημερινή, τόσο σαν ομάδα, αλλά όσο και σαν άτομα. Νομίζω ότι τα παιδιά καταλάβανε ότι αυτό το αποτέλεσμα του Κυπέλλου ίσως ήταν, να το πω σε εισαγωγικά, μια σφαλιάρα, ούτως ώστε να μην μείνουμε τα αποτελέσματα, γιατί αυτό που τονίζουμε από την αρχή μεταξύ μας είναι ότι θέλουμε κάθε μέρα να γινόμαστε καλύτεροι. Νομίζω ότι το αφήσαμε πίσω μας χωρίς να μας επηρεάσει το ελάχιστο και συνέπεια είναι όλων αυτών να βρισκόμαστε στην πρώτη θέση με το απόλυτο των παιχνιδιών. Τάσο, είσαι ικανοποιημένος από τη βαθμολογική συγκομιδή της ομάδας μέχρι στιγμής, έχοντας δηλαδή τα δύο παιχνίδια που δεν κερδίσατε, θα μπορούσατε να τα είχατε κερδίσει? Σαφώς και θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει. Από την άλλη είμαι ικανοποιημένος για την προσπάθεια που κάνουν τα παιδιά. Είναι πραγματικά πολύ σημαντική η προσπάθειά τους. Και οι πολύ νεαροί ποδοσφαιριστές που υπάρχουν στην ομάδα, αλλά και οι έμπειροι ποδοσφαιριστές δίνουν τα πάντα και δεν μπορώ παρά να είμαι ικανοποιημένος από την απόδοσή τους και από τη συγκομιδή αυτή που τα είχαμε. Αν και θα μπορούσαμε και τα δύο παιχνίδια, όπως προανέφερα, να τα έχουμε κερδίσει. Γιώργο, ξεκάθαρος στόχος της Τριγλίας Ραφήνας είναι να επιστρέψει στη Γάμα Εθνική. Βρισκόμαστε σε μια ομάδα που το brand name στην κατηγορία είναι πάρα πολύ μεγάλο. Θεωρώ ότι τα χρόνια τα οποία βρίσκεται στην άλφα κατηγορία του Εψανά, νομίζω ότι είναι πολλά. Τώρα όμως, ο στόχος έρχεται μέρα με τη μέρα. Ξέρουμε ότι είναι πρωταγωνιστικός. Όμως, όπως έχω ξαναπεί, δεν παίζουμε μόνοι μας. Εμείς κοιτάμε παιχνίδι με παιχνίδι, κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, σαν να είναι το τελευταίο. Από εκεί και πέρα, σας είπα πάλι ότι μέσα από τη δουλειά μας, γιατί είμαστε μια νέα ομάδα, θέλουμε να είμαστε καλύτεροι. Κάθε νίκη που μας δίνει, κάθε νίκη που κάνουμε μάλλον, μας δίνει και περισσότερη αυτοπεποίθηση, περισσότερη σιγουριά στη δουλειά μας, περισσότερη επιμονή, αλλά και ταπεινότητα και σεβασμό σε όλους τους αντιπάλους. Δεν ξεχωρίζουμε κανένα, είναι όλα τα παιχνίδια για μας το ίδιο και πάμε βήμα-βήμα για το στόχο τον οποίο όλοι, δειλά να το πω, φανερά, δεν έχω κανένα θέμα και όπως είπα και σε κάποια συνέντευξη τύπου ότι δεν μας αγχώνει καθόλου. Έχουμε το απόλυτο σε αυτά τα παιχνίδια. Ίσα-ίσα μας δίνει ακόμη περισσότερη δύναμη, ούτως ώστε ο στόχος τον οποίο με ρωτάτε, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Τον έχει βάλει η διοίκηση, τον βάζουν τα παιδιά με τη δουλειά τους και νομίζω ότι οι κόποι οι οποίοι έχουν από την αρχή της χρονιάς, νομίζω ότι φαίνονται κάθε μέρα στο γήπεδο και σε κάθε παιχνίδι που παίζουν. Τάσο, ο στόχος του Άρη Βούλας είναι να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις ώστε να μπορέσει μετά να κλέψει, να το πούμε έτσι, το εισιτήριο της ανόδου. Ο στόχος της ομάδος είναι να αποδείξει ότι χρόνο με το χρόνο γίνεται καλύτερο. Ο στόχος της ομάδος είναι να αποδείξει ότι ο Άρης Βούλας είναι μια ομάδα στα υψηλά πατώματα, να το πούμε έτσι, λαϊκά της Εψανά, και ότι μπορεί να πρωταγωνιστεί και να είναι ψηλά. Στόχος της ομάδος είναι να παίζουν πολλά παιδιά από τις ακαδημίες μας, κάτι το οποίο το έχουμε πετύχει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Στόχος είναι κάθε Κυριακή να γινόμαστε καλύτεροι. Αυτός είναι ο στόχος της ομάδας. Γιώργο, η άποψή σου για τον Όμιλο. Τον θεωρείς δύσκολο, βατό, Όμιλο και αν έχεις ξεχωρίσει κάποιες ομάδες οι οποίες θα παλέψουν με την Τριγλία Ραφήνας για την πρωτιά ή για την άνοδο. Έχουμε πέσει και όλες τις ομάδες. Νομίζω ότι αρχίζουν και ξεχωρίζουν αυτές που είναι στο πρώτο γκρουπ, να το πω έτσι, δυναμικότητα και το δεύτερο. Όμως από εκεί και πέρα δεν έχει να κάνει ποιος θα τερματίσει πρώτον, έτσι όπως έχει γίνει φέτος η διοργάνωση. Αν είναι εύκολος ή δύσκολος, γιατί όποιος και αν είναι πρώτος, δηλαδή και το απόλυτο να κάνει, έτσι όπως το συζητάμε και εισαγωγικά, μπορεί να έχει μπροστά με 3, 4, 5 πόντους, δεν ξέρω πώς μπορεί να είναι. Το πολύ 5 πόντους δεν νομίζω να είναι αυτό. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι έτσι όπως μιλάμε τα πράγματα, δεν ξέρουμε πώς θα επιστρέψει. Για να το θέσω και αλλιώς. Γιατί εμείς τη δεδομένη στιγμή, να το πω ότι είμαστε αδικημένοι εισαγωγικά, γιατί σταματάμε σε ένα σημείο που έχουμε βρει τον αγωνιστικό μας ρυθμό, έχουμε βρει τον ρυθμό των προπονήσεων, έχουμε βρει τον ρυθμό των αγώνων και νομίζω ότι η διακοπή αυτή, δεν το συζητώ αν είναι υποστηριό, δεν ξέρω πού θα επιτρέψει κάθε ομάδα. Συζητάμε πλέον βέβαια με τα δεδομένα τα οποία έχουμε και νομίζω ότι ξεχωρίσαν οι ομάδες που θα είναι στο πρώτο γκρουπ να πούμε ότι θα διεκδικήσουν την άνοδο. Τώρα από εκεί και πέρα, όποιος θα είναι πιο έτοιμος την στιγμή εκείνη, νομίζω ότι θα είναι και αυτός που θα τερματίσει πρώτο. Έχετε αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής και τον Άρη Βούλας και τον Ολυμπιακό Αγίου Στεφάνου. Θα ήθελα τη γνώμη σου για αυτές τις δύο ομάδες. Με τον Άρη Βούλας παίξαμε τρίτη αγωνιστική στην έδρα του. Όπως είπε ο φίλος μου, Τάσος, είναι μια ομάδα η οποία είναι 3 χρόνια μαζί, αν δεν κάνω λάθος, και αν θες Τάσος, διότι με. Μια ομάδα η οποία όντως προσπαθεί κάθε χρόνο να εξελιχθεί και να πάει ένα σκαλοπάτι παραπάνω. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο μπορούσαν να το κερδίσουν και οι δύο ομάδες. Ήμασταν πάρα πολύ καλοί στον πρώτο ημίχρονο με αρκετές ευκαιρίες. Κάποια στιγμή ο Άρης Βούλας μας πίεσε στο δεύτερο με τις δικές τους στιγμές. Ευτυχήσαμε να κάνουμε τον γκολ με 10 παίκτες και να πάρουμε τελικά την νίκη. Με τον Ολυμπιακό Αγίου Στεφάνου θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ ποιοτικούς παίκτες, να το πω. Όμως ήμασταν εμείς τόσο καλοί που νομίζω ότι δεν δώσαμε σε καμία στιγμή του παιχνιδιού δικαίωμα να πιστέψει ότι μπορεί να πάρει κάτι από το παιχνίδι. Σας είπα ότι μέρα με τη μέρα εμείς θέλουμε να είμαστε καλύτεροι. Οι δύο αυτές ομάδες νομίζω ότι όντως θα είναι μέχρι το τέλος από τα φαβορί για να μπορέσουν να κυνηγήσουν την άνοδο, όπως και εμείς, και οι άλλες δύο ομάδες και μετά από τον άλλο όμιλο, τον οποίο θα δούμε πώς θα τερματίσουν και θα είναι οι 5 πρώτοι. Όμως, μια ομάδα, ο Άρης Βούλας είναι μια ομάδα που είναι ομάδα χρόνια μαζί. Ο Άγιος Στέφανος έχει μονάδες ποιοτικές και από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα προσπαθήσουμε και οι δύο να μπορέσουν να είναι κοντά στην πρώτη θέση για να έχουν όσους περισσότερους βαθμούς γίνεται στον επόμενο γύρο. Υπάρχει κάποια ομάδα που την υπολόγιζες και τελικά δεν έχει την ανάλογη πορεία? Περίμενες να έχει μια καλύτερη πορεία? Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Με τις ομάδες που ξανά ήταν πάρα πολύ, να το πω, δεν το παράτησε το παιχνίδι ποτέ και μου κάνει εντύπωση λίγο τώρα στα τελευταία παιχνίδια ήταν η Σταμάτα. Μου μηδέν στη Ραφίνα, αλλά χάσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, μπορώ να πω και εγώ, αλλά το 2-0 μπορούσε να μπει στο παιχνίδι με ένα γκολ με 2 ευκαιρίες που χάσανε και ήταν μια ομάδα που το πάλευσε. Από εκεί και πέρα, μια ομάδα η οποία έχει πάρα πολύ παραγωγική επίθεση, να το πω, είναι ο Παθιακάκης που νομίζω στο βαθμό στην πρώτη θέση στα γκολ, στην επίθεση, αλλά με πολλές ιδιαιτερότητες λόγω των παιδιών των οποίων είναι λίγο άπειρα και νομίζω ότι εκεί κάπου το χάνει. Επίσης μου έκανε εντύπωση και τα γλυκά νερά που παίξαμε πριν 3 αγωνιστικές, ήταν πάρα πολύ δυνατή, τουλάχιστον στο μεταξύ μας παιχνίδι. Αλλά θεωρώ όμως ότι οι 5 πρώτες ομάδες που είναι στην βαθμολογία, νομίζω ότι θα είναι εκείνες που συζητάγανε πριν, ότι θα είναι από τις 5 ομάδες που θα πάνε στον επόμενο γύρο. Όμως, εδώ πρέπει να πω ότι τα φαβορί δεν καθορίζονται από τα ονόματα. Τα φαβορί θα το δείχνουν μέσα στο γήπεδο. Εκεί νομίζω ότι είναι όλο το ρεζουμέ, να το πω έτσι, και νομίζω ότι αυτός που είναι συνεπής στη δουλειά, είναι συνέχεια με το κεφάλι κάτω και ταπεινά, νομίζω ότι θα ανταμυφθεί στο τέλος. Τάσο, τη δική σου άποψη για τον όμιλο, ο οποίος θεωρώ ότι είναι ο δυσκολότερος από τον πρώτο όμιλο και για τις υπόλοιπες ομάδες. Στα χαρτιά, δυσκολότερος είναι όταν πληρωθήκαμε και είπαμε ότι όντως ήταν κάποιες ομάδες οι οποίες επαριζόνται χωροκές φαβορί. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι όλες οι ομάδες έχουν τις δυνατότητες τους. Όλες οι ομάδες, είπα συμφωνήσω με τον Γιώργο, θα δούμε πώς θα βρεθούν την κατάλληλη στιγμή, γιατί είναι ένα περίεργο πρωτάθλημα, εξάλλου από την αρχή του, από το πώς διαμορφώθηκε, από το έξτρα πρωτάθλημα που θα γίνει με τις αγωνιστικές. Συν τώρα τη διακοπή του πρωταθλήματος, που πάλι οι παίκτες θα πρέπει να πάνε σε μια πραξία έστω και με σταθμικές προπονήσεις ή όλα αυτά που θα κάνουμε. Όλα αυτά διαμορφώνουν μια κατάσταση περίεργη που ποτέ δεν μπορεί να ξέρει, σαν μια ομάδα η οποία εμφανίζεται σαν φαβορή σε πολύ καλή κατάσταση τώρα, πώς θα βρεθεί μετά τη διακοπή την πρώτη κορονοϊού και πώς θα βρεθεί στο φορμάρισμα που θα χρειαστεί στο τέλος. Είναι πράγματα τα οποία είναι πρωτόγνωρα για όλους μας, είναι πρωτόγνωρα για τους παίκτες και δεν γνωρίζω πώς θα επηρεάσουμε όλους μας και πώς κάθε ομάδα θα εμφανιστεί την κρίσιμη στιγμή. Τάσο, έχετε αντιμετωπίσει και εσείς την Τριγλία Ραφήνας και τον Ολυμπιακό Αγίου Στεφάνου. Θα ήθελα τη δική σου γνώμη για αυτά τα δύο σωματεία. Η Τριγλία που είναι στην πρώτη θέση αίτητη. Εξάλλου, από την αρχή από το καλοκαίρι φαινόντουσαν ότι είναι από τα μεγάλα φαβορί μαζί με τον Παληνιακό για την άνοδο και κάτι το οποίο το επαληθεύουμε και με την βαθμολογική συγκομιδή που έχει η Τριγλία Ραφήνας, αλλά και με την εικόνα που έχει ο Άγιος Στέφανος, ανεξάρτητα από κάποια αποτελέσματα που έχει. Πιστεύω ότι όταν θα έρθει η ώρα για τους τελικούς, γιατί μετά θα μιλάμε για 9 τελικούς, εκεί θα φανεί η πραγματική ποιότητα, η πραγματική αξία, το πώς η κάθε ομάδα είναι πραγματικά ομάδα, και θα συμφωνήσω απόλυτα με ό,τι είπε πριν ο Γιώργος. Αυτό θα παίξει τελικά και το πολύ μεγάλο ρόλο, την πολύ μεγάλη σημασία, το κατά πόσο θα είσαι ομάδα και θα μπορείς να τα απεξέλθεις σε δύσκολες συνθήκες που πραγματικά θα υπάρχουν στο τελευταίο κομμάτι του πραγματικούς. Ποιες ομάδες πιστεύεις ότι θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο, εκτός από την Τριγλία Ραφήνας που είναι στην κορυφή και εσάς, ποιες άλλες ομάδες πιστεύεις ότι θα πρωταγωνιστήσουν? Ο Στέφανος είναι πάρα πολύ δυνατή ομάδα, με πολύ ποιοτικούς παίκτες. Και η Παλήνη είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, που βάζει την πέστα τη Γάμα Εθνική με πολύ καλούς παίκτες. Η Ατλαντίδα επίσης εμφανίζει μια σημαντική δυναμική. Και δεν ξέρω κάποια άλλη ομάδα που θα ξεπεταχτεί από αυτές τις 5 που φαίνονται ότι έχουν δυνατότητες. Και εγώ πιστεύω πολύ και τη Νέα Μάκρη που μπορεί να έχει ένα ξεκίνημα λίγο ιδιαίτερο, αλλά έχει βρει και αυτό το ρυθμό της. Και σίγουρα θα υπάρχουν ομάδες οι οποίες στο τελευταία φάση του προγραμματισμού, το παραλαμβάνω, εγώ δίνω πολύ μεγάλη βάση σε αυτό, θα δούμε πώς θα εμφανιστούν. Δηλαδή, μπορεί κάποια ομάδα που τώρα αυτή τη στιγμή εμφανίζεται πολύ δυνατή να έχει μια κάμψη, κάποια ομάδα που έχει μια μέτρα εικόνα, τότε να έχει μια πιο καλή εικόνα. Επίσης, η μεταγραφική περίοδο του Δεκεμβρίου, που κάποιες ομάδες που έχουν τις οικονομικές δυνατότητες μπορούν να ενισχυθούν. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα παίξουν ρόλο φέτος στο ποιος θα είναι ο πρωταθλητής. Ωραία. Γιώργο, θα ήθελα τη γνώμη σου. Την προηγούμενη σεζόν ήσουν στο πρωτάθλημα της ΕΠΣΑ. Αυτή τη σεζόν είσαι στο πρωτάθλημα της ΕΠΣΑΝΑ. Θα ήθελα τη γνώμη σου για τα δύο πρωταθλήματα. Και της ΕΠΣΑ και της ΕΠΣΑΝΑ. Ποια είναι η διαφορά του ενός πρωταθλήματος με το άλλο? Και τα δύο πρωταθλήματα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δυνατά. Το της ΕΠΣΑ είναι δυνατότερο, γιατί είναι περισσότερο... Θεωρείς το πρωτάθλημα της ΕΠΣΑ πιο ανταγωνιστικό? Όχι, δεν λέω ότι είναι πιο ανταγωνιστικό ή λιγότερο ανταγωνιστικό της ΕΠΣΑΝΑ. Ίσως μπορεί να είναι λίγο πιο ανταγωνιστικό, γιατί υπάρχουν περισσότεροι παίκτες. Έχουν παίξει σε μεγαλύτερες κατηγορίες πρώτον Δεύτερον, δεν υπάρχει αυτή η απόσταση που μπορεί κάποιος να φύγει από το Περιστέρι, ας πούμε, για να έρθει στην Εψανά, αλλά μπορεί να πάει στο Περιστέρι ή στους Τράχονες που ήμουν πέρσι. Μιλάμε για τη χιλιομετρική απόσταση που οι παίκτες πλέον το κοιτάνε ακόμα και αυτό. Και έτσι νομίζω ότι γίνεται οι ομάδες είναι πιο δεμένες πάνω σε αυτό το κομμάτι. Όμως δεν λέω ότι δεν είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα του Εψανά. Βλέπετε ότι το δικό μας όμιλο, οι 5 πρώτες ομάδες και ακόμα και οι 5 που είναι σε πιο κάτω θέσεις, όλα τα παιχνίδια είναι πάρα πολύ δύσκολα. Όπως και στον άλλο όμιλο βλέπετε ότι οι βαθμοί μοιράζονται, που σημαίνει ότι και εκεί δεν υπάρχει κάποια ομάδα που να αποφύγει ότι μπορεί να ξεφύγει, αλλά πλέον είναι όλοι στο ίδιο καζάνι, να το πω. Κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό, κάθε παιχνίδι έχει δυσκολία. Όμως αυτό το οποίο μπορεί να κάνει τη διαφορά ίσως είναι περισσότερο οι παίκτες, οι πιο ποιοτικοί παίκτες που μπορεί να υπάρχουν στην Αθήνα από ό,τι στο πρωτάθλημα του Εψανά. Χωρίς να λέω ότι δεν υπάρχουν τέτοιου είδους παίκτες και στην Εψανά. Έτσι. Μην μπερδευόμαστε και να μην παρεξηγηθώ. Απλά νομίζω ότι υπάρχουν και στην Αθήνα αλλά και στην Ανατολική Αττική ομάδες παραδοσιακές, ομάδες που έχουν τη δυναμική, ομάδες που έρχονται για να μείνουν και στο ένα πρωτάθλημα αλλά και στο άλλο με τη δική τους στόφα, με τη δική τους φραγίδα, να το πω έτσι. Και νομίζω ότι κάθε πρωτάθλημα έχει τη δική του έγκλη, τη δική του δυναμική και τη δική του φραγίδα σε αυτά τα οποία ζητάει κάθε χρόνο. Τάσο, εσύ τι λες, και εσύ έχεις υπάρξει στο πρωτάθλημα της ΕΠΣΑ. Νομίζω και τα δύο πρωταθλήματα είναι εξωταγωνιστικά. Σαφώς και υπάρχει η δυνατότητα στις ομάδες της ΕΠΣΑ να βλύσουν ποδοσφαιριστές από μια μεγαλύτερη δεξαμενή ποδοσφαιριστών, λόγω των αποστάσεων και λόγω πολλών άλλων πραγμάτων. Αλλά από εκεί πέρα πιστεύω ότι είναι εξωταγωνιστικά και πραγματικά και ξανά, ειδικά με τα γήπεδα τα οποία έχει, είναι πάρα πολύ καλά πλέον όλα. Είναι ένα πολύ μεγάλο αβαντάζ για το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό, αλλά θα συμφωνήσω ότι μπορούν στην ΕΠΣΑ να αντλήσουν προσφαιριστές από πολύ μεγαλύτερη δεξαμενή προσφαιριστών. Τάσο, έχετε παράπονα ως Άρης Βούλας από τη διαιτησία? Εντάξει, τώρα αυτή είναι μια κουβέντα η οποία δεν θα ήθελα ποτέ να αναφερθώ στη διαιτησία. Είναι μέρος του ποδοσφαίρου, σαφώς. Πλέον πρέπει να... Εγώ, επειδή ασχολούμαι και με νεαρά παιδιά και με νεαρούς ποδοσφαιριστές και παιδιά τα οποία τη φιλοσοφία τους ως ένα βαθμό προσπαθώ να την διαμορφώσω, θα θεωρήσω ότι και θεωρώ και πρέπει να θεωρώ και όλοι μας στο ποδόσφαιρο πρέπει να θεωρούμε οτιδήποτε λάθος γίνεται, είτε υπέρ μας είτε κατά μας, ότι είναι ανθρώπινο και πραγματικά σε αυτό είμαι υπέρμαχος και δεν πρόκειται κάποιος που θα μου πει κάτι, πραγματικά θα δώσω τη μάχη μου για να πω ότι όχι, δεν είναι έτσι, είναι λάθος, όπως κάνουμε όλοι λάθος, οι προπονητές, οι προσφαιριστές. Από εκεί πέρα υπάρχει δυνατότητα πλέον και με τα βίντεο και με όλα αυτά που υπάρχουν υπάρξουν αγώνων, ο καθένας να βγάλει το δικό του συμπέρασμα. Οπότε οτιδήποτε εγώ να προσθέσω ή να αφαιρέσω, νομίζω ότι ήταν δώρον άγωνων, οπότε υπάρχει μια εικόνα για τα πάντα πλέον. Είναι από τα καλά της τεχνολογίας αυτό, ότι μπορούμε πλέον να έχουμε εικόνα, γνώση. Αλλά και πάλι επαναλαμβάνω ότι οτιδήποτε λάθη έχουν γίνει, να πούμε, κατά της ομάδας μας, αφού είναι κάτι το οποίο είναι αυτό που εγώ μπορώ να μιλήσω. Το θεωρώ ανθρώπινο, το θεωρώ λάθος το οποίο κάνει ο κάστοτε διαιτητής και όπως θα κάνω και εγώ κάποιο λάθος και θα εκτεθώ και αυτό, όπως θα κάνει και κάποιος προσφέρει μου κάποιο λάθος. Οπότε το να αναφερθούμε σε αυτό το κομμάτι είναι κομμάτι του προσφέρου μας, είναι κομμάτι το οποίο πρέπει να ζούμε με αυτό και να το αποδεχόμαστε ως έτσι. Αλλά μια και έκανε την αναφορά αυτή, ένα από τα μεγαλύτερά μου πραγματικά θέλω είναι να μπορέσουμε όλοι μας, όσοι συμμετέχουμε στο ποδόσφαιρο, και ο Γιώργος και εγώ το περιετήσαμε και από άλλα πόστα και στα ποδοσφαιριστές και από υψηλό επίπεδο, αλφα-εθνική και β-εθνική και στα αριστερά πρωταθλήματα. Αυτό που πραγματικά αγωνιώ είναι πώς κάποια στιγμή το ποδόσφαιρό μας θα πάρει στην κοινωνία τη θέση που του αξίζει. Γιατί πραγματικά το ποδόσφαιρο είναι ένα φανταστικό άθλημα. Είναι ένα άθλημα και ένας χώρος που μπορούν να διαμορφωθούν προσωπικότητες, που μπορούμε να φτιάξουμε παιδιά υγιή, πνευματικά και σωματικά. Και δυστυχώς όλοι μας, χωρίς να το θέλουμε ή να το θέλουμε, έχουμε δημιουργήσει μια άσχημη εικόνα στο ευρύ κοινό. Και στους γονείς και στις μαμάδες ιδιαίτερα. Είναι κατά πόσο θα μπορέσουμε να πολεμήσουμε αυτό το πράγμα. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλη αγωνία μου και γι' αυτό δεν θα μιλήσω ποτέ για την αιτησία. Πραγματικά είναι ένας παράγοντας του ποδοσφαίρου. Οπότε πρέπει εμείς όλοι που το υπηρετούμε, εμείς από το πόστο του προπονητή ή του παιδαγωγού, να μπορέσουμε να φέρουμε το ποδόσφαιρο, να του δώσουμε την αξία που πρέπει. Γιατί έχει πολύ μεγάλη αξία το άθλημα. Πλέον υπάρχουν άνθρωποι στο ποδόσφαιρο που πραγματικά είναι πνευματικά, είναι κοινωνικά σε πολύ ψηλό επίπεδο. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, να μιλήσω εγώ για τον δικό μου σύλλογο. Ο Άρης Βούλας αποτελείται, διοικείται από ανθρώπους οι οποίοι είναι φανταστικοί, οι οποίοι πνευματικό επίπεδο είναι πάρα πολύ ψηλό. Το πώς αντιλαμβάνονται το ποδόσφαιρο με έχει εκπλήξει πραγματικά. Και είναι και ένας από τους λόγους που ενώ είχα τις αμφιβολίες μου αν θα πρέπει να συνεχίζω να ασχολούμαι ή όχι, μου τις λύσαν αμέσως και ίσα ίσα μου δώσανε ακόμα περισσότερο πνοή για να συνεχίσω αυτό που κάνω. Και σε άλλες ομάδες υπάρχουν άνθρωποι πάρα πολύ σωστοί και πάρα πολύ σημαντικοί και πρέπει κάποια στιγμή να δώσουμε στους γονείς, γιατί πάντα επικεντρώνομαι στα παιδιά και αυτοί που έρχονται και που θα έρθουν μετά από εμάς, και στους προσφαιριστές που θα έρθουν, στους προπονητές που έρθουν μετά από εμάς, πώς θα μπορέσουμε να φέρουμε το ποδόσφαιρο εκεί που πρέπει. Γιατί δεν έχει τη θέση του. Πραγματικά δεν έχει τη θέση του. Και λυπάμαι, σαν παράγοντας του ποδοσφαίρου, ότι το ποδόσφαιρό μας έχει μια άσχημη εντύπωση στην κοινωνία μας. Μια άσχημα εντύπωση στους γονείς και επιμένω στους γονείς, γιατί συναστρέφομαι με γονείς λόγω των παιδιών. Μια άσχημη εντύπωση στις μητέρες, οι οποίες δεν έχουν τριχτεί τόσο με το ποδόσφαιρο. Και αντιλαμβάνονται το ποδόσφαιρο σαν κάτι το οποίο είναι βίο, το οποίο είναι βρώμικο, το οποίο υπάρχουν αντεγκλήσεις, το οποίο υπάρχουν φωνές, υπάρχει βία, υπάρχει ξύλο. Και να σας πω την αλήθεια, αντιμετωπίζουν πολλές φορές τη διάθεση να αποτρέψουν τα παιδιά τους από το ποδόσφαιρο, να τα πάνε σε κάποιο άλλο άθλημα που θεωρούν ότι είναι πιο υγιές. Εγώ θα πω ότι το ποδόσφαιρο είναι το πιο υγιές άθλημα. Θα πω ότι τα παιδιά μέσα από το ποδόσφαιρο θα αποκτήσουν την πνευματική, την κοινωνική, τη σωματική ευεξία και εξέλιξη που τους πρέπει. Και καλώ όλους τους γονείς, καλώ όλους όσους θέλουν να έρθουν στο ποδόσφαιρο να έρθουν κοντά μας. Υπάρχουν νεαρά παιδιά, υπάρχουν νεαροί άνθρωποι, υπάρχουν άνθρωποι με την πορεία στο ποδόσφαιρο όπως είναι ο Γιώργος, να μην περιαυτολογήσω όπως είμαι και εγώ, που κάνουμε το παν ώστε να δώσουμε στο ποδόσφαιρο αυτό που πραγματικά το αξίζει. Γιώργο, είσαι ευχαριστημένος έτσι, με τη συνεργασία σου με τη διοίκηση. Θα ήθελες κάποιον να ευχαριστήσεις, κάποιον για τη μέχρι στιγμής πορεία της ομάδας? Έχει δίκη να ξανασυνεργάζουμε με τη διοίκηση, προεξάγοντας τον πρόεδρο του Γιώργου του Παπακωστούλη, ο οποίος είναι χρόνια πρόεδρος στην ομάδα και μπορώ να πω ότι έχει λατρεία, παθολογική αγάπη, όπως θέλετε πέστε. Να μείνω λίγο στα λεγόμενα του Τάσου και να πω ότι το ύφος μας, τουλάχιστον και το δικό μου και εκείνου, είναι τέτοιο ώστε πρέπει να διαφυλάσσουμε αυτό το οποίο λέγεται ποδόσφαιρο, με την παρουσία μας να είναι τόσο ηρέμη, γιατί μην ξεχνάμε ότι επειδή υπάρχουν και στις δύο ομάδες, και στη Τριγλία αλλά και στον Άρη Βούλας, όπως είπε ο Τάσος, παιδιά πάρα πολλά από την Ακαδημία. Εμείς τελειώσαμε το παιχνίδι με την Άνοιξη με 9 παιδιά από την Ακαδημία. Επειδή διαμορφώνουμε και χαρακτήρες, θα πρέπει να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί, ούτως ώστε να προστατεύσουμε οι ίδιοι, να διαφυλάξουμε οι ίδιοι σαν κόρη οφθαλμού το άθλημα που μέχρι το ποδόσφαιρο. Θα συμφωνήσω σε πάρα πολλά σε αυτά τα περισσότερα στα όσα εισετάσουν. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το ύφος και το ήθος του κάθε προπονητή, της κάθε διοίκηση, που για μένα είναι ευλογία που βρίσκομαι εδώ και συνεργάζομαι μαζί τους, γιατί είναι μια συνεργασία η οποία είναι αγαστή. Ο καθένας ξέρει τι πρέπει να κάνει, το τι πρέπει να κάνει. Να ακούει ο ένας τον άλλον. Έχουμε βάλει ένα στόχο μέσα από την αλήθεια, μέσα από τον σεβασμό, και από εκεί και πέρα νομίζω προχωράμε σε αυτό και είμαι τυχερός, σας αναλύω, γιατί συνεργάζομαι πάλι με τον Πρόεδρο και με τη διοίκησή του, ξέροντας ο καθένας να πω τα χνότα του πλέον. Γιατί ήταν πάλι πριν 6 χρόνια στη Γάμα Εθνική, νομίζω ότι κάναμε μια πάρα πολύ καλή πορεία και τότε. Και αυτό το οποίο ζήτησα και φέτος και δεν μου έχουν χαλάσει χατήρι άνθρωποι σε οτιδήποτε, είναι ότι η ομάδα θα είναι προσιλωμένη στη δουλειά την οποία έχει από την αρχή της περίοδου. Νομίζω ότι τα έχουμε καταφέρει πάρα πολύ καλά μέχρι τώρα. Αξίζω τη χαρητήρια πάλι να πω στα παιδιά, όπως επίσης τους συνεργάτες μου, που στον γυμναστή, τον Άγγελο τον Τονταρίνη, στον προπονητή του Φιλάνκο, τον Ρόδο Τζούκα, τον Μίμη τον Εκουτερόπουλο, τον Μιχάλη τον Κονδινό, που είναι ο Φοντιστής, και σε όλους όσους βρίσκονται κοντά στην ομάδα και με τον δικό του τρόπο ο καθένας βοηθάει την εύρυθμη λειτουργία του συλλόγου. Αυτό το οποίο έχουμε εμείς κάθε μέρα είναι να είμαστε ταπεινοί, με πάρα πολλή δουλειά, κάτω το κεφάλι, ο εγωισμός στην άκρη, και όλοι μαζί να πάμε ένα βήμα παρακάτω, τόσο ατομικά αλλά και σαν ομάδα. Τάσο, εσύ ξέρω ότι ο πρόεδρος, ο Στέλιος ο Τσαλδάρης, το ζει έντονα το κάθε παιχνίδι, κάθεται στον πάγκο. Δεν ξέρω, εσύ είσαι ευχαριστημένος, το είπες κιόλας πριν, από τη συνεργασία σου. Θα ήθελες εσύ από τη δική σου πλευρά να ευχαριστήσεις κάποιον? Σαφώς, και η συνεργασία μας είναι φανταστική. Εξάλλου, το ότι είμαστε μαζί 3 χρόνια με τον Άρη Βούλας, τον κύριο Τσαλδάρη και με τους άλλους ανθρώπους διοίκησης, το φανερώνει από μόνος του. Θα σας ξαναείπα ότι είναι άνθρωποι πραγματικά που κοσμούν το ποδόσφαιρο. Είναι άνθρωποι που, αν τους γνωρίζανε οι άνθρωποι που αμφισβητούν την ακνότητα, που αμφισβητούν την ποιότητα των ανθρώπων του ποδοσφαίρου, θα αλλάζανε αμέσως άποψη. Δηλαδή, μια κουβέντα με τον υπεύθυνο Ακαδημιών του Γκρεμού και μια κουβέντα με τον κύριο Τσαλδάρη, μια κουβέντα με τους ανθρώπους της διοίκησης του Άρη Βούλας, θα μπορούσαν να αλλάξουν πραγματικά την εικόνα των ανθρώπων για το ποδόσφαιρο. Αυτό το πραγματικό ποδόσφαιρο, συγγνώμη αν δεν αδικό κάποια τη στιγμή, αλλά αυτό το πραγματικό ποδόσφαιρο, αυτό που προσβεύει ο Άρης Βούλας με τα εκατοντάδες παιδιά που έχει στις ακαδημίες τους, με τον τρόπο που συμπεριφέρονται όλοι, οι διοικούντες, οι προπονητές, οι δομές, οι πάντες, νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι ο Άρης Βούλας έχει πετύχει το απόλυτο, και σίγουρα προσπαθούμε για τον ακόμα το καλύτερο. Και δεν έχω παρά να έχω ευχαριστήσει για τους ανθρώπους που τους γνώρισα, γιατί έχω γνωρίσει πράγματα και καταστάσεις από πολύ μικρή ηλικία, από όλες τις κατηγορίες του ελληνικού ποδοσφαίρου, και πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί με έχουν εντυπωσιάσει με το πώς αντιλαμβάνονται το ποδόσφαιρο. Θα ήθελα και εγώ με την ευκαιρία να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου και τον Διέγκο Ρωμανό, τον γυμναστή μου, και τον Νοκιάκο Σπίερ, τον ψυχοθεραπευτή, και τον Μιχάλη τον Φοντιστή μας, και όλους όσους συνεργάζονται, τον Δημήτρη Μαρκολέφα που είναι προπονητής στον Πατσαλάκη. Όλοι κάνουμε αυτό που πρέπει κάθε μέρα, με ένα γκρουπ ποδοσφαιριστών που πραγματικά πολλές φορές συνηθίζουμε στο κόσμο να λέμε οικογένεια. Είναι λίγο τετριμένο, αλλά πραγματικά αυτό υπάρχει στα αποδυτήριά μας. Βέβαια, Αυτό το ότι είμαστε τρίτη χρονιά με μικρές αλλαγές στο ρόστερ μας, κάτι που βέβαια είναι μέσα στον προγραμματισμό που έχουμε, γιατί και έτσι όποιο παιδί ανέρχεται, που είναι λίγες οι προσθήκες, αμέσως μπαίνει στο κλίμα των αποδητηρίων μας. Πραγματικά οι παίκτες από το πιο μεγάλο, από τους πιο μεγάλους μέχρι τους πιο μικρούς, η προσπάθεια που κάνουν, το πώς αντιλαμβάνονται πλέον το ποδόσφαιρο και το πώς προσπαθούν κάθε παιδιά για το καλύτερο είναι υποδειγματικό. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που κάποιες στιγμές με έχουν ανεχτεί κιόλας, γιατί κάποιες φορές χρειάζεται να είμαστε και πιεστικοί, όπως είναι και οι γονείς στα παιδιά τους. Πραγματικά η ατμόσφαιρα και το πώς ζω την καθημερινότητά μου στο Άρη Βούλας, είμαι ευτυχισμένος. Είναι αυτό, το λέω και σε κατηγορία συζητήσεις, ότι η καθημερινότητά μου, η επαφή μου με αυτούς τους ανθρώπους, με τους συνεργάτες μου, με τους παίκτες μας, είναι μια ψυχολογική τόνωση μέσα στην καθημερινή αυτή βία βιότητα που ζούμε. Γιατί πραγματικά ζούμε μια ψυχική βιότητα όλοι μας, αλλά ο Άρης Βούλας για μένα πραγματικά είναι μια ψυχολογική τόνωση. Τάσο, και ο Άρης Βούλας διαθέτει έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι κόσμημα για το χώρο του ποδοσφαίρου. Αναφέρομαι στον Διέγκο Ρωμανό. Ναι, είναι ποδηματικός επαγγελματίας. Πραγματικά είναι πρώτος σε όλα. Προσπαθεί να μεταφέρει το πνεύμα του πρωταθλητή, το πνεύμα του νικητή που έχει, που προφανώς το έχει από μικρός. Έχει και αυτός αγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο. Οπότε προσπαθεί καθημερινά να μεταφέρει τις εμπειρίες του, να μεταφέρει τον πρωταθλητισμό, να μεταφέρει με τον υγιή τρόπο πάντα, έτσι. Γιατί, μια και το συζητάμε αυτό, ο πρωταθλητισμός είναι υγιής και πρέπει να το λέμε σε όλους και στα παιδιά. Είχα κάνει μια συζήτηση με κάποιον άνθρωπο πολύ σημαντικό στις Ακαδημίες, τον οποίο εκτιμώ απεριόριστα, και ο οποίος είπε ότι δεν μπορείς να λες στα παιδιά ότι παίζουμε μόνο για να παίζουμε και παίζουμε μόνο. Και πρέπει να τους λες ότι παίζουμε για να κερδίσουμε, γιατί αυτός είναι ο στόχος του παιχνιδιού, αλλά αυτό θα το κάνουμε με τον σωστό τρόπο. Δεν θα αδικήσουμε ποτέ, δεν θέλουμε να χαλάσουμε το fair play, δεν θέλουμε καμία διαιτησία, δεν θέλουμε τίποτα. Θέλουμε να νικήσουμε με σωστό τρόπο και χωρίς να αλλάξουμε τη φιλοσοφία μας για το ποδόσφαιρο. Και αυτό νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη κουβέντα που έχω ακούσει από υπεύθυνο Γαλλινιών. Μάλιστα. Γιώργο, τώρα έχετε δώσει κάποιο πρόγραμμα στους ποδοσφαιριστές να το τηρούν κατά τη διάρκεια της διακοπής του πρωταθλήματος, της καραντίνας? Καταρχήν, για να κλείσουμε το προηγούμενο λίγο, αυτά τελευταίους, τους δύο γενικούς αρχηγούς που έχουμε κάθε μέρα στην ομάδα και που φτάσουν στα επίκριτα, για να το πω στο τέλος και να τους ευχαριστήσω, τόσο την Ελένη Γεσούλη όσο και τον Λευτέρη Κονβεντζάκη, που προσπαθούν να λύσουν όλα τα προβλήματα πάνε να δημιουργηθούν πριν δημιουργηθούν. Και φυσικά τους παίκτες, οι οποίοι είναι εκείνοι που πρέπει και χρειάζεται και τους ανήκουν όλα τα εύκολα. Γιατί μέχρι τώρα, όχι μόνο για τη μέχρι τώρα παρουσία του, γιατί μέχρι τώρα προσπάθειά του και για την επιμονή του πάνω σε αυτά τα οποία που κάνουμε εγώ και οι συνεργάτες. Σαφώς και έχουμε το πρόγραμμα παίκτες, σαφώς και έχουμε δώσει ούτως ώστε να μπορέσουμε, να το πω, κατά πόσο μάλλον θα μπορέσουμε να γυρίσουμε, όταν θα γυρίσουμε, όσο το πιο κοντά αυτό το οποίο τελειώσαμε. Ξέρω ότι δεν θα είναι έτσι, όμως επειδή είναι διαφορετικό τώρα, γιατί άλλο η αποστή που έγινε στο Μάρτιο και τελείωσε η χρονιά και μπήκαμε σε μια διαδικασία προετοιμασίας με μεγάλες προσκοπίες και τραυματισμούς, και άλλο τώρα που έχουμε παίξει ήδη ένα γύρο και πρέπει να μέσα σε 15 μέρες, μέσα σε 3 εβδομάδες, να είμαστε πάλι έτοιμοι στους ίδιους ρυθμούς που τελειώσαμε. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με τους οργανισμούς των ποδοσφαιριστών. Μιλάμε για δευτερεύοντες παίκτες που έχουν τις δουλειές τους και πρέπει να είμαστε με τις επιβαρύνσεις λίγο προσεκτικοί στο τι πάμε να δώσουμε και τι πάμε να κάνουμε. Θέλουμε όμως αυτά τα οποία έχουμε δώσει να μπορέσουν τα παιδιά να τα ακολουθήσουν, ώστε να έρθουν όσο πιο κοντά έτοιμοι σε αυτό το οποίο τελειώσαμε. Εσύ, Γιώργο, πώς θα περάσεις αυτό αλλάζει βδομάδα με τη βδομάδα, δεν είναι το ίδιο. Και νομίζω ότι στο τέλος είμαι αισιόδοξος ότι θα είμαστε έτσι όπως πρέπει. Πώς θα περάσεις τώρα την περίοδο της καραντίνας? Δεν θα σου λείψει το ποδόσφαιρο? Σίγουρα θα σου λείψει. Το ποδόσφαιρο μας λείπει από την, ώρα μάλλον. Φεύγουμε από το γήπεδο για την επόμενη προπόνηση. Σκέψου τώρα που θα μείνουμε και ένα μήνα μέσα. Αυτό το οποίο μπορώ να κάνω μόνο είναι πάλι να επειδή το ποδόσφαιρο εξελίσσεται, να προσπαθώ και εγώ να είμαι κοντά σε αυτές τις εξελίξεις μέσα από το ίντερνετ, μέσα από διάφορα βιβλία, μέσα από αυτά τα οποία θέλουμε να κάνουμε και να ασχοληθούμε. Έχουμε τελειώσει, έχω μια εργασία να παραδώσω για τον πρόεδρο, για το Βάσταπρο, να τελειώνω την Μουσκίνο και νομίζω ότι θα περάσει ο καιρός έτσι, ώστε γρήγορα θέλω να πιστεύω και όχι αυτό που λένε ότι μπορεί να υπάρξει και παράταση των τριών εβδομάδων. Θέλω να πιστεύω ότι μετά από τις εβδομάδες σιγά σιγά να αρχίσουμε έστω στη μικρή κανονικότητα που μπορεί να ξαναεπανέλθει. Τάσο, εσύ από τη δική σας πλευρά έχετε δώσει και εσείς πρόγραμμα στους παίκτες? Σαφώς, αυτό είναι κάτι αναμενόμενο. Ο Γκέννης Παναδόφιλος είναι expert σε αυτό το κομμάτι. Είναι πάρα πολύ καλός γυμναστής, ξέρει και αυτός τον πρωταθλητισμό γιατί τον έχει κάνει και έχει ετοιμάσει προγράμματα εξειδικευμένα για την κάθε προσοριστή, ώστε να μπορούμε να τον φέρουμε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση όσο μπορεί να είναι αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ πρωτόγνωρο. Όταν έρθει η ώρα να είμαστε στην κατάσταση που πρέπει να είμαστε. Εσύ, Τάσο, πώς θα περάσεις τώρα στην περίοδο, ας πούμε, της καραντίνας? Σαν άρρωστος, δηλαδή όταν κάθομαι σπίτι από μικρό παιδί, από 12 χρονών, όταν έχει συνηθίσει κάθε μέρα να πηγαίνει στην προπόνηση, πραγματικά σε όλη μου τη ζωή, έτσι όπως σκέφτομαι λίγο την αθλητική μου ζωή, έχω κάτσει ένα μήνα, έχω κάτσει είτε στα προπονητή, είτε στα σκάουτ, είτε στα προσφαιριστή. Και αυτό το μήνα πραγματικά ερχόταν το μεσημέρι η ώρα της προπόνησης και ένιωθα μέσα μου ένα συνέστημα ότι είμαι άρρωστος, κάτι έχω για να μην είμαι στο γήπεδο. Οπότε αυτή την αίσθηση έχω πραγματικά. Δεν ξέρω και ο κάποιος έτσι αισθάνεται, λογικά. Αλλά αισθάνομαι ότι είμαι άρρωστος, κάτι μου συμβαίνει και δεν είμαι στο φυσικό μου χώρο. Γιατί είμαι τώρα στο σπίτι μου το μεσημέρι, για ποιο λόγο είμαι εδώ πέρα? Οπότε κάπως έτσι αισθάνομαι, νομίζω, και είναι πολύ άβολο. Από εκεί και πέρα, ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε για να εμπλουτίσουμε τη γνώση μας μέσω του διαδικτύου και ή μέσω των DVD που έχουμε τον αγώνα, έτσι να μπορούμε να δούμε κάποια πράγματα και να βελτιώσουμε κάποια πράγματα, θα το κάνουμε. Αλλά πραγματικά σου ξεμολογούμε αυτό ότι αισθάνομαι ένας άρρωστος που κάτι έχω και δεν είμαι εκεί που πρέπει να είμαι και είμαι στο σπίτι, στον καναπέ. Ωραία. Τάσο, είσαι στη συνέντευξη τύπου της Τριγλίας Ραφήνας και έρχεται η σειρά σου, είσαι δημοσιογράφος, να ρωτήσεις τον προπονητή της Τριγλίας Ραφήνας, τον Γιώργο Παπακωστούλη. Τι θα το ρώταγες? Είσαι ευτυχισμένος με αυτό που κάνεις, είσαι ευτυχισμένος σε αυτήν την ομάδα? Αν είσαι ευτυχισμένος, είμαι και εγώ χαρούμενος για σένα, γιατί είσαι πολύ καλός φίλος. Γιώργο. Θα απαντήσω στον Τάσο ότι όταν θα φτάσει η στιγμή που θα αισθάνομαι ότι δεν έχω διάθεση στο να πάω να κάνω προπόνηση, νομίζω θα σταματήσω και την προπονητική. Όσο μάλλον τώρα που προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε και τους καινούριους παίκτες, τα καινούρια παιδιά που έρχονται από τις ακαδημίες, αλλά και να δώσουμε και κίνητρα στους μεγαλύτερους που έχουν παραστάσεις και από μεγαλύτερες κατηγορίες, όπως είναι και στις δικές μου την ομάδα, παιδιά που έχουν παίξει παραπάνω κατηγορία, όπως είναι ο Μεϊμάρογλου, ο Καραγιάννης, ο Τσάγκαρης, ο Τζίτζης, αλλά και στην ομάδα του Τάσο, που, όπως ανέφερες, ο Ρωμάνο, που έχει παίξει σε υψηλότερο επίπεδο. Νομίζω ότι για μας είναι ευτυχία τους προπονητές να μπορούμε να κάνουμε, να αισθάνονται οι παίκτες πολύ σημαντική στο κομμάτι αυτό. Γιώργο, εσύ αντίστοιχη ερώτηση εσένα. Είσαι στη συνέντευξη τύπου του Άρη Βούλας και έρχεται η σειρά σου ως δημοσιογράφος να ρωτήσεις κάτι τον προπονητή του Άρη Βούλας, τον Τάσο Τασιόπουλο. Τι θα τον ρώταγες, τι θα ήθελες να μάθεις? Θα ήθελα να μάθω από τον φίλο μου τον Τάσο, που ξέρει πόσο πολύ εκτίμηση του έχω, Τα επόμενα βήματα, το επόμενο όνειρό του σαν προπονητή, ως προπονητή. Τάσο. Για απάντηση. Βέβαια, σε ρωτάει ο δημοσιογράφος. Το επόμενο... Είναι λίγο δύσκολο αυτό, η απάντηση, να σου πω την αλήθεια. Πολύ δύσκολη ερώτηση μου κάνεις, Γιώργο. Γιατί... ορίστε. Επειδή τον αγαπάω, λέω, του κάνω τέτοια ερώτηση. Είναι δύσκολη ερώτηση, γιατί κάποια στιγμή που ήθελα να δω λίγο το επάγγελμα του προπονητή πιο επαγγελματικά, κάποια πράγματα με οθήσαν να το δω καθαρά τεχνικά, με οθήσαν να το δω καθαρά σε σχέση με την αγάπη με τα παιδιά και το πώς τα... και από το πώς γεννιέται το ποδόσφαιρο, και πιο πολύ αφιέρωσα έκτοτε τον χρόνο μου και τις γνώσεις μου και την αγάπη για το άθλημα και για τα παιδιά, στο πώς να μπορέσω να αλλάξω πράγματα στο ποδόσφαιρο και να βοηθήσω αυτό που έλεγα και πριν, το ποδόσφαιρο να πάρει τη θέση του. Οπότε το επόμενο μου βήμα είναι να μπορέσω να διαμορφώσω και να γίνω παιδαγωγός όσα περισσότερα παιδιά, ώστε να μπορέσω να δημιουργήσω καλούς αθλητές, να δημιουργήσω καλούς φιλάθλους, να δημιουργήσω ανθρώπους που θα αγαπήσουν το ποδόσφαιρο. Γιώργο, σίγουρα θα υπάρχουν ταλέντα στην Τριγλία Ραφήνας. Αν ήθελες να μου αναφέρεις κάποια ονόματα, κάποια παιδιά που αύριο μεθαύριο μπορούν να έχουν ένα λαμπρό μέλλον, να βρεθούν σε ομάδες ανώτερων κατηγοριών. Όπως σας είπα και το παιχνίδι με την Άνοιξη, τελειώσαμε την τετάδα με 9 παιδιά από την Ακαδημία. Υπάρχουν παιδιά που όντως πρέπει όμως να δουλέψουν, γιατί η δουλειά είναι αυτή που θα κάνει και τη διαφορά με τα υπόλοιπα ταλέντα της υπόλοιπης Ελλάδος. Είναι παιδιά τα οποία είναι, όπως είναι ο Γιάννης ο Τούγκας, ο Κώστας ο Τούγκας, που είναι 2000-2001, ο Τάσος Παγωδίνης που παίζει, ο Ζαφυρόπουλος, ο Βαγγέλης, ο Αρβανικίδης, ο Κουμουθέας Ισμίας που έρχεται από πίσω. Είναι παιδιά τα οποία έχουν τη θέληση να δουλέψουν, να μάθουν περισσότερα πράγματα και έχουν και επίσης τη διάθεση στο να ακούσουν. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούς. Δεν λέμε ότι αυτά τα οποία μπορεί να λέω εγώ ή ο Τάσος να είναι όλα αυτά, έτσι. Όμως είναι πολύ σημαντικό ο χαρακτήρας του κάθε παιδιού να είναι τέτοιος που να είναι ταπεινός για μένα. Γιατί θεωρώ ότι η δουλειά και η ταπεινότητα κάνει και τη διαφορά σε πολλά πράγματα. Έχουμε τέτοιου είδους παιδιά. Ο Αφήμο Γιάννης Τούγκας που ανέφερα και πριν έχει τελειώσει τη νομική. Δεν είναι μόνο ένα παιδί το οποίο, μάλλον πηγαίνει στην νομική, συγγνώμη, δεν έχει τελειώσει, αλλά πηγαίνει. Αλλά θέλω να πω ότι είναι παιδιά τα οποία έχουν το υπόβαθρο που μπορούν να δουλέψουν και να σταθούν σε ακόμα υψηλότερο επίπεδο. Αυτό εξαρτάται όμως μόνο από εκείνους, από κανέναν άλλο. Εμείς που είμαστε εδώ, και εγώ και ο Τάσος, θεωρώ όπως και άλλα παιδιά που είναι προπονητές και άλλες ομάδες, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε σε αυτή την εξέλιξη. Όπως είπε ο Τάσος, να διαμορφώσουμε και το χαρακτήρα του, αλλά και το ταλέντο του. Από εκεί πέρα είναι στο δικό του χέρι το πόσο το θέλουν, γιατί εξαρτάται και αυτό, το πόσο το θέλει ο καθένας, ούτως ώστε να μπορέσει να κάνει ένα σκαλοπάτι παραπάνω. Έχουμε παραδείγματα από την ομάδα της Τριγλίας, όπως ήταν ο Στράτος ο Βάρνας όταν ήμουν εγώ πριν 6 χρόνια και έπαιξε, πρώτο έπαιξε στην ομάδα. Όπως είναι ο Βασίλης ο Μάντζης που ήταν στο Βόλο, πήγε στην Κύπρο φέτος. Όπως είναι παιδιά τα οποία έχουν παίξει και παίζουν ακόμα σε κατηγορίες άλλες, Γάμα Εθνική, με την ομάδα του προηγούμενη που ήμουν πριν 6 χρόνια. Έτσι και φέτος λοιπόν υπάρχουν παιδιά τα οποία όντως μπορούν μέσα από τη δουλειά τους να αναδειχθούν. Τάσο, εσύ από τη δική σου πλευρά θα ήθελες να μας αναφέρεις κάποια ονόματα παιδιών, έτσι, που ξεχωρίζουν, νεαρών, που μπορούν αύριο μεθαύριο να παίξουν σε ομάδες ανώτερων κατηγοριών. Σαφώς και υπάρχουν παιδιά, σαφώς και υπάρχουν ταλέντα και που αγωνίζονται στην ομάδα και που υπάρχουν και από την εθνική ομάδα που έρχονται. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Γιώργο ότι χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά, πάρα πολύ ταπεινότητα και πάνω απ' όλα χρειάζεται χαρακτήρας. Ένα μεγάλο πρόβλημα κατά την άποψη του δική μου είναι αυτό, το πώς διαμορφώνονται οι χαρακτήρες από τη νεαρή ηλικία, κατά πόσο πρέπει να δώσουν να καταλάβουν τα παιδιά ότι ο πρωταγωνισμός είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και αν θες να πετύχεις σε πολύ ψηλό επίπεδο, πρέπει να θυσιάσεις πάρα πολλά πράγματα. Το ποδόσφαιρο δεν είναι ούτε ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Λεονέλ Μέση η εικόνα δηλαδή, που βλέπεις. Πρέπει να δούμε τι έχουν κάνει από πίσω, μια και μιλάμε για τους ποδοσφαιριστές. Χρειάζονται πάρα πολλές θυσίες. Εγώ το λέω και στους νεαρούς ποδοσφαιριστές και γενικά σε όσα παιδιά μπορώ να μιλήσω και να διαμορφώσω μια άποψη ότι το ποδόσφαιρο έχει πάρα πολλές λύπες και λίγες χαρές. Έχει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, έχει ένα πολύ μεγάλο αριθμό ποδοσφαιριστών που ξεκινάνε με τα ίδια όνειρα, χιλιάδες ποδοσφαιριστές και πετυχαίνουν ελάχιστοι. Και πετυχαίνουν ελάχιστοι γιατί είναι αυτοί οι ξεχωριστοί, αυτοί που έχουν αποφασίσει ότι θα θυσιάσουν πράγματα από την προσωπική τους ζωή, θα θυσιάσουν πράγματα από τη διασκέδασή τους, θα θυσιάσουν πράγματα πάρα πολλά θέλουν να πετύχουν. Και τελικά μπορεί και να μην πετύχουν, μπορεί να μην πετύχουν σε πολύ υψηλό επίπεδο. Θα έχουν πετύχει όμως τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους, θα έχουν πετύχει στο να γίνουν υπεύθυνοι άνθρωποι, θα έχουν πετύχει στο να μάθουν σωστά το ποδόσφαιρο και να παίξουν όχι σε πολύ υψηλό επίπεδο, σε ένα πιο χαμηλό επίπεδο, αλλά να το κάνουν σωστά. Θα χρειάζεται πολλή δουλειά, πολλή ταπεινότητα και πάνω απ' όλα πάρα πολλές θυσίες, πάρα πολλά έντονη προσωπικότητα. Γιώργο, είναι κάτι που σε ενοχλεί, που σε προβληματίζει στη διοργάνωση του πρωταθλήματος και θα μπορεί η διοίκηση της ΕΠΣΑΝΑ να το βελτιώσει, κάτι που έχεις παρατηρήσει? Το πρωτάθλημα από τη διοίκηση είναι έτσι ενοχλημένο που δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο θέμα, κάποιο πρόβλημα, να το πούμε συσταγωγικά. Μέχρι στιγμής. Νομίζω ότι όλα κυλάνε όπως θα έχει προγραμματίσει. Νομίζω ότι από εκεί και πέρα, γιατί μιλήσατε πριν για θέμα διαιτησίας και είπαμε ότι είναι όντως μέσα στο παιχνίδι, είναι μέρος του παιχνιδιού, μέρος όπως το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λαθών, μπορεί και εκείνοι να κάνουν λάθη αρκεί να είναι ανθρώπινα. Τώρα από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο μεντό σημείο που θα μπορούσαμε να πούμε ότι χρειάζεται βελτίωση σε κάτι. Όντως τα γήπεδα, όπως είπα πριν, είναι πάρα πολύ καλά. Οι ώρες διεξαγωγής είναι στην ώρα του πάντα, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι οι αρμόδιοι είναι εκεί, μπορεί να δουν κάτι το οποίο δεν έχουμε θυμηθεί. Δεν έχει κανένα θέμα. Κάποιο πρόβλημα. Εσύ, Τάσο, από τη δική σου πλευρά? Κατά την άποψή μου, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα της λειτουργίας. Ίσα-ίσα, παρόλο που στην αρχή ήταν όλα καινούργια και το πώς διαμορφώνονται οι δύο οι όμιλοι και μετά οι πρωταθλήματα. Δηλαδή ήταν πολύ δύσκολο και για τους ίδιους ανθρώπους σε Ψανά να διοργανώσουν ένα πρωτάθλημα αυτής της μορφής. Εμείς οι συμμετέχοντες να δεχτούμε το καινούργιο, γιατί οτιδήποτε καινούργιο είναι πάντα δύσκολο να το δεχτείς. Αλλά τελικά βλέπουμε ότι πραγματικά γίνεται ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα, χωρίς κανένα πρόβλημα όσον αφορά τη διοργάνωση, είναι άψογη κατά την άποψή μου. Και όσο περνάνε οι αγωνιστικές, και παρόλο την διακοπή τώρα βέβαια που κάνει στην Πινίπελε, όσο περνάνε οι αγωνιστικές, συγγνώμη, και πλησιάζουμε προς την τελική μορφή, προς το τελικό μίνι πρωτάθλημα, να το πούμε έτσι. Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ συναρπαστικό, θα είναι κάτι πρωτόγνωρο, θα είναι πολύ έντονο και νομίζω ότι θα το ευχαριστούμε όλοι πάρα πολύ και ο πρωταθλητής θα περάσει διαπηρός και σειρίου για να κατακτήσει την τελική. Ωραία, κλείνοντας. Ένα πληρώσω αυτό, να πω ότι ακόμα και αυτό το πρωτόγνωρο που ζει όλοι οι άνθρωποι, θα νομίζω ότι η διοίκηση σωστά νομίζω ξεκίνησε τα πρωταθλήματα πιο νωρίς, με ρύμνησε να ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα πιο νωρίς, γιατί από ό,τι βλέπουμε Σε άλλες κατηγορίες δεν έχουν, ακόμα και στη Super League 2 και στη Super League δεν έχει ξεκινήσει. Ενώ εμείς έχουμε κάνει 9 παιχνίδια. Άρα λοιπόν ακόμα και προνόησε ώστε το πρωτάθλημα να κινήσει με ήπιο και ήρεμο τρόπο. Και θα συμφωνήσω ότι όντως η διοργάνωση είναι άφημη. Ωραία. Κλείνοντας, να σας ευχαριστήσω. Δεν ξέρω, Γιώργο, αν ήθελες κάτι άλλο να προσθέσεις, κάτι που δεν αναφέραμε, θα ήθελες να μας πεις. Εγώ ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση. Να ευχηθώ σε όλους να μείνουμε ασφαλείς, να είμαστε υγιείς, ούτως ώστε όσο το δυνατόν πιο σύντομα να έρθουμε σε αυτό το οποίο αγαπάμε και κάνουμε με τόσο μεράκι και τόσο δήλο, και να ξεκινήσουμε πάλι σύντομα και να είμαστε στο γήπεδο, γιατί εκεί έχουμε μάθει από μικρά παιδιά να βρισκόμαστε. Και μας είναι λίγο άρρωστο, όπως το Τάσο Παγωδικά, να είμαστε στο σπίτι κλεισμένοι και να περιμένουμε να περάσει όλο αυτό. Τάσο. Εγώ αυτό που θα ήθελα να προσθέσω είναι, βέβαια, ακούγεται πολιτικό αυτό, αλλά δεν είμαι πολιτικός. Θέλω να ευχηθώ σε όλους τους ανθρώπους μας, σε όλους τους Έλληνες, αλλά και σε όλο τον κόσμο βέβαια εννοείται, να ευχηθώ να έχει πάρα πολύ δύναμη ψυχολογική, να ξεπεράσουμε αυτό πραγματικά που μας συμβαίνει, γιατί πραγματικά είναι μια έμεση, δεχόμαστε μια εσωτερική ψυχολογική βία όλοι μας, με το να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν έχουμε συνηθίσει. Πρέπει να βγούμε όλοι σωματικά και ψυχικά υγιείς από αυτό. Και αυτό το κάνουμε αν αντλήσουμε ο ένας από τον άλλον δύναμη, αν αντλήσουμε ο ένας από τον άλλον ενθάρρυνση, για να καταφέρουμε να τελειώσει αυτό και να ξαναβρούμε τους ρυθμούς μας. Εμείς που αγαπάμε αυτό που κάνουμε, το πρωτοβουλίο, να ξαναβρεθούμε και να ξαναμυρίσουμε το χορτάρι, έστω και αν τώρα είναι πλαστικό και δεν γυρίζουμε το χόρτο, αλλά και το πλαστικό έχει τη χάρη του και την ομορφιά του. Ωραία. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Ελπίζω σύντομα να λήξει όλο αυτό που περνάμε και η επόμενη συνέντευξη να μην είναι μέσω Skype, να είναι μέσα εντός του αγωνιστικού χώρου, στο γήπεδο, που είναι ο φυσικός χώρος. Σίγουρα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.